Φιλετήρης Λάζαρος και είμαι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα μας λέει τα λόγια για την εισήγησή σας σήμερα. Βασικά εγώ θα μιλήσω για τις επιπτώσεις της θαλομύχλης στην υγεία και στο καρδιαγκιακό σύστημα του πληθυσμού, που συνήθως οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι καρδιοπαθείς και αυτοί που πάσχουν από τα πνευμόνια τους. Και βεβαίως μέχρι τώρα είχαμε τη σωματιδιακή ρήπανση στη Θεσσαλονίκη. Τελευταία προσθέθηκε αυτή τους σημερινούς μήνες και με την λιομάζα ή τα ξύλα που καίγονται, που όλα αυτά προκαλούν επιπλέον παθήσεις, κυρίως λοιμώξεις, βροχίτιδες, χρόνια βήχα, πνευμονίες, ακόμη και φυματίωση. Επίσης επιδεινώνουν αυτούς τους ασθενείς που έχουν χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια ή έχουν βροχικό άσθημα, τους κάνουν παροξυσμούς, οφθαλμικούς ερεθισμούς και καρδιαγκιακά συμβάματα. Αυτά είναι στην ουσία εμφάνιση των ρήπων. Οι χρόνιες καταστάσεις προκαλούν διάφορα νεοπλάσματα και θάνατοι από καρδιαγκιακά, κυρίως επεισόδια, όσον αφορά τα νεοπλάσματα και ως τα αδενοκαρκινώματα, τα οποία εντοπίζονται στην περιφέρεια του πνεύμονα και οφείλονται κυρίως σε αυτά τα PM2,5 που γίνεται μέσα και το θέμα. Σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια βλέπετε μεγάλη διαφορά φέτος? Σε σχέση με το 2011 και με το 2012 δεν είχαμε καμία μεταβολή, δεδομένου ότι είχαμε ένα ήπιο χειμώνα του 2012. Το 2013, από ό,τι προβλέπετε, το πρώτο 15ήμερο ήδη, έχουμε πολλές υπερβάσεις τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Πόσους ασθενείς σας βλέπετε εξάρση? Αυτές οι εξάρσεις παρουσιάζονται με μια καθυστέρηση χρόνου μετά από την έξαρση της ρήπασης σε μια πόλη, με τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, οι εισαγωγές και αυτά τα νεοπλάσματα που σας ανέφερα και τα λοιπά και θάμετα. Ναι, έχουμε παρατηρήσει την τελευταία δεκαετία μια αύξηση των αδενοκαρκινωμάτων στην πνευμονολογική κλινική, που τα αδενοκαρκινώματα παλιά δεν τα αποδίδαμε στο κάπνισμα. Φαίνεται όμως η βιομάζα είναι ένας παράγοντας που συντελεί σε αυτό το φαινόμενο, το ένα, ίσως η διατροφή μας το δεύτερο, ίσως τρίτο είναι τα ελαφρά αυτά τσιγάρα που δεν έχουν πολύ νικοτίνη και τα αναπνέουμε βαθύτερα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να πούμε με τα βεβαιότητας ότι αυτά τα μικροσωματίδια προκαλούν αυτό το πράγμα. Απλώς εμείς κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις και μετρούμε το σχετικό κίνδυνο από πολλές εργασίες που έχουν γίνει διαχρονικές σε 9 χρόνια, 20, 40 κτλ. Υπάρχουν συμβουλές που θα μπορούσατε να δώσετε? Οι συμβουλές είναι να μην και με τη βιομάζα, η οποία είναι πολύ πιο επικίνδυνη, διότι κάνει μια τελή κάψη. Τα ξύλα σου είναι καλύτερα και το κράτος να απελευθερώσει αυτό το πετρέλαιο τέλος πάντων για να γλιτώσουμε από τη βιομάζα και τα ξύλα. Τις επιπτώσεις θα τις δούμε μετά από κάποια χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, από το μακροπρόθεσμος, ναι. Τα καρδιαγκιακά συμβάματα κυρίως, αυτά είναι τα κυριότερα που είναι πιο έτσι θανατηφόρα κλπ. Και τα νεοπλάσματα. Υπάρχει κάποιο μοντέλο που να μας λέει ότι, γιατί είδαμε ο κ. Μισόπουλος με τις μετρήσεις ότι έχουμε συν 75% σε κάποιες, υπάρχει ένα αντίστοιχο που να μπορεί να μας κάνει να προβλέψουμε? Υπάρχουν μοντέλα με σχετικό κίνδυνο που λένε ότι έχουμε ένα σχετικό κίνδυνο γύρω στο 22% για τα αδενοκαρκινώματα. Έτσι, όταν για το κάπνισμα αυτό το μοντέλο το αντίστοιχο είναι 19,4. Άρα οι βιομάζες είναι πολύ πιο επικίνδυνες από το κάπνισμα. Τι αντιστοιχεί αυτό το ποσοστό, δηλαδή όταν λέτε 22%? Ένα στους... Όταν 20. Έχουμε αύξηση 50%... Ένας που εκτίθεται με έναν που δεν εκτίθεται, αυτή είναι η διαφορά. Mm-hmm. Ο σχετικός κίνδυνος είναι αυτός.